Πάμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμά μας, να περάσουμε στη σύνδεσή μας. Θα μιλήσουμε με τον παιδίατρο κύριο Δημήτρη Φούσκα, ο οποίος είναι και γραμματέας της Ένωσης Παιδιάτρων Αττικής. Και θα μιλήσουμε για την Ιλαρά. Είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε παιδιά, σίγουρα σας έχουν ενημερώσει οι παιδίατροι σας ότι υπάρχει έξαρση Ιλαράς και ότι ακόμα και κάποια το επαναληπτικό εμβόλιο, αν είναι να γίνει. Ήταν να γινόταν μετά από κάποια χρόνια, καλύτερα να το κοιτάξετε πώς το κάνετε και νωρίτερα. Τι σημαίνει όμως αυτό, είναι απαραίτητο για όλους, όντως πρέπει να το δούμε, υπάρχει όντως έξαρση ή απλά είναι μερικά κρούσματα. Θα μας τα πει αμέσως τώρα λοιπόν ο κύριος Φούσκας. Καλησπέρα σας. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μενεγάκη. Και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας με τη νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Για πείτε μου λίγο τώρα. Υπάρχει όντως έξαρση και αφορά μόνο τα παιδιά που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της Ιλαράς. Έχει να κάνει με ό,τι ακούμε την τελευταία δεκαετία, γιατί εμείς την τελευταία δεκαετία ακούμε αρκετά συχνά από μία μερίδα κόσμου που είναι κατά των εμβολίων. Θα πω κόσμου, δεν θα πω γιατρών, γιατί δεν έχω προσωπική γνώμη για τους γιατρούς, αλλά ακούω αρκετούς γονείς τα τελευταία 10 χρόνια που λένε όχι, δεν συμφωνούμε εμείς με τα εμβόλια. Δεν χρειάζεται να κάνουν εμβόλια τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρόβλημα με τις παιδικές ασθένειες. Και να πως κάνουμε σήμερα, χρόνο με το χρόνο, με ό,τι ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, να διαπιστώνουμε ότι ναι, υπάρχει έξαρση στην Ιλαρά. Ναι, πράγματι. Υπάρχει έξαρση της Ιλαράς. Υπάρχουν αυξημένα κρούσματα, τα οποία οφείλονται κυρίως τους Ρωμά, οι οποίοι με τη μετακίνηση που κάνουν από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, που ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έρχονται στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα βρέθηκαν παιδιά, ενήλικες κυρίως, οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Οπότε κολλήσανε. Μάλιστα. Υπάρχει συγκεκριμένη έτσι, ομάδα που τέλος πάντων αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με την Ιλαρά, συγγνώμη. Δηλαδή τι ομάδα, δεν κατάλαβα. Ας πούμε, οι περισσότερες οικογένειες ακολουθούμε το πρόγραμμα του παιδιάτρου με τον οποίο συνεργαζόμαστε και κάνουμε τα εμβόλια των παιδιών. Ακριβώς. Εκτός από κάποιες ομάδες ανθρώπων που έχουν επιλέξει να μην κάνουν εμβόλια γενικότερα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, αυτή είναι ένα κίνημα, ένα τάση, ας το πούμε, η οποία έχει πάρει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά τα εμβόλια? Πρέπει να γίνονται? Οπωσδήποτε, αλίμονο. Τα εμβόλια έχουν σώσει ζωές. Τα εμβόλια είναι αυτά τα οποία έχουν εξαφανίσει όλες τις αρρώστιες. Έχουμε ασθένειες από το 50 και 60 που τις βλέπαμε, οι οποίες τώρα έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πολιομιελίτιδα, δεν υπάρχει ευλογιά, δεν υπάρχει διφθερίτιδα, ελάχιστος ο τέτανος, η μηνυγκίτιδα τύπου σε έχει εξαφανιστεί. Όλα αυτά πώς γίνανε, τυχαία, δεν νομίζω. Όλα αυτά οφείλονται στο σωστό εμβολιασμό που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια και που οι παιδίατροι, κυρίως οι ιδιώτες, με κόπο, με προσπάθεια εμβολιάζουν όλα τα παιδιά. Και φτάσαμε σε ένα πολύ καλό εμβολιαστικό επίπεδο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζετε ότι επειδή κάποια εμβόλια δεν είναι δωρεάν στη χώρα μας και δεν μπορούν ίσως κάποιοι πολίτες να τα πληρώσουν, μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο στην εξάπλωση των ασθενειών? Το μόνο εμβόλιο το οποίο δεν είναι δωρεάν είναι το εμβόλιο του μηνυγκητοκόκκου τύπου Β. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα ότι μπορεί να προκαλέσει αύξηση των ασθενειών. Όχι. Ωραία. Όλα τα εμβόλια για όλες τις αρρώστιες καλύπτονται πλήρως από το κράτος και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό εμβολιαστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα πλούσιο πάροχο, το καλύτερο της Ευρώπης και είμαστε ο καλύτερος λαός σε εμβολιαστική κάλυψη. Μάλιστα. Θέλετε λίγο και δυστυχώς αυτή την κάλυψη προσπαθούμε να τη χαλάσουμε με την οτροπία ορισμένων γονέων που παρασύρονται από κάποιους τύπους από το διαδίκτυο και δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Θέλετε λίγο να μου πείτε ποια είναι τα συμπτώματα της Ιλαράς? Η Ιλαρά είναι μια βαριά ίωση. Πολύ μολυσματική νόσος, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Ξεκινάει με ένα στάδιο πρόδρομο καταρροϊκό,
το οποίο μοιάζει με μια κοινή ίωση που αρχίζει και το παιδί δακρύζει, φταρνίζεται, τρέχουν τα μάτια του, βύχει. Αυτό κρατάει περίπου 4-5 μέρες. Και μετά, μόλις τελειώσει αυτό το στάδιο, εμφανίζεται υψηλός πυρετός με ένα εξάνθημα έντονο από το κεφάλι προς τα πόδια. Στα γεωγραφικός χάρτης. Αυτό κρατάει μία εβδομάδα περίπου και μετά πάμε στο στάδιο της ανάρρωσης. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να συμβούν πάρα πολλές επιπλοκές στον οργανισμό, γιατί ασθενεί πολύ το αμυντικό του σύστημα. Και βρίσκουν ευκαιρία άλλα μικρόβια να εισβάλλουν και να δημιουργήσουν δευτεροπαθείς λοιμώξεις. Εννοείται ότι μπορεί να κολλήσει μία γρίπη ή μία ίωση. Ένα κρύωμα, δεν ξέρω πώς να το πω ιατρικά. Τα πάντα, και να... τα πάντα. Τα πάντα. Τι μέτρα πρόληψης μπορούμε να πάρουμε και πότε κολλάμε την λαρά? Πριν, όταν ξεκινάει ή μετά, όταν τελειώνει? Η λαρά κολλάει 4 μέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος και μεταδίδεται άλλες 4 μέρες μετά. Μάλιστα. Έχει απόαση 7 με 21 μέρες, κατά μέσον όρο 12 ημέρες είναι ο χρόνος απόασης. Οπότε υπολογίζουμε περίπου πότε μπορεί να έχει κολλήσει κανείς. Είναι πολύ μολυσματική νόσος. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Πώς μεταδίδεται δηλαδή? Και ο μόνος τρόπος με τα σταγονίδια. Μάλιστα. 99% με τα σταγονίδια. Δηλαδή με το φτάρνισμα, σε ένα δωμάτιο, αν είμαστε μαζί και εγώ φταρνίζομαι, μπορώ να σας μεταδώσω την λαρά. Τόσο απλά. Άρα, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλους μας τους τηλεθεατές είναι ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε, να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας, να σκεφτόμαστε λίγο πιο... Ακριβώς. Πιο σοβαρά σε αυτή την κατεύθυνση, μην τα παίρνουμε όλα τόσο πολύ εύκολα, ότι εντάξει, δεν πειράζει, να, όλοι κάνουν εμβόλια, άρα δεν υπάρχει ασθένεια, δεν πρόκειται να κολλήσουμε, γιατί να φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεγάκη, ναι. Να πω κάτι, ότι η μικροεπιδημία αυτή είναι ευκαιρία να δούμε ξανά τα θέματα των εμβολιασμών. Πρέπει να ανοίξουμε τα βιβλιάρια μας, να δούμε τι εμβόλια δεν έχουμε κάνει, να τα συμπληρώσουμε και οι γονείς να αλλάξουν την άποψη αυτή που έχουν, ώστε να πάνε στο γιατρό τους, να συζητήσουν μαζί τους και να κάνουν τα εμβόλια. Μάλιστα. Διότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.